Λοιπόν, μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης, το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα έργα τα οποία είναι στο στάδιο της υλοποίησης, να πούμε το βασικότερο από όλα, το οποίο είναι ο Καλοκλήτης. Είναι ένα έργο το οποίο ξέρουμε ότι γίνεται μέσα στον αστικό ιστό, ένα έργο το οποίο γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα έχουμε καθυστερήσεις αφενός ελάχιστα μένα από τις καιρικές συνθήκες, αλλά περισσότερο με τα ευρήματα τα αρχαιολογικά. Μπορώ να σας πω όμως ότι είμαι ευχαριστημένος με το ρυθμό που έχουμε προχωρήσει το τελευταίο τουλάχιστον 20ήμερο, με την έννοια ότι τελειώσαμε το κομμάτι από την παλιά Λαχανοαγορά, δηλαδή από την πλατεία Χορέμη μέχρι και τον Πλάτανο, και αυτή τη στιγμή λόγω του ότι ξεκινήσαμε από Τσελετή και υπάρχουν ξανά ευρήματα, βάλαμε μόνο μία σωλήνα, υπάρχουν ξανά ευρήματα, ξαναπήγαμε πάλι και κατεβαίνουμε από την πλατεία προς την Απλοταριά, στην Πασπάτη. Προχωράει κανονικά, ευτυχώς δεν έχουμε εκεί ευρήματα ιδιαίτερης σημασίας που να μας καθυστερούν το έργο και υπολογίζουμε ότι τελειώνοντας αυτό το κομμάτι μέχρι την Απλοταριά μας μένουν μετά τα 100-120 μέτρα από την Τσελεπή, γωνία με Ψυχάρη, μέχρι πάνω στην Απλοταριά. Οπότε το διαπιστώσατε ότι κάθε σωλήνα που μπαίνει και κάθε κομμάτι το κλείνουμε για να μπορούμε να έχουμε προσβασιμότητα. Θα γίνουν και απαραίτητες εργασίες για να μην υπάρχει σκόνη ή λάσπη ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Και μόλις τελειώσουμε από εκεί, πηγαίνουμε στο κομμάτι πλέον από Λάδης, βγαίνουμε Κανάρι, το επόμενο κομμάτι, και θέλουμε να ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος Ιουνίου θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο ή να το παραδώσουμε. Θέλω όμως εδώ να τονίσω το εξής, επειδή καμιά φορά μιλάμε για στρατηγικό σχεδιασμό. Μέσα στο πλαίσιο του έργου αυτού έχουμε και το έργο της ανάπλασης σε διάφορες περιοχές της πόλης. Αυτή η ανάπλαση αφορά και την ανάδειξη του κάστρου από ό,τι σας έχω πει, αλλά και την ανάπλαση της παλιάς Λαχανοαγοράς. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις χρηματοδοτήσεις με διαφορετική κατεύθυνση το καθένα και θέλουμε ότι βάσει του σχεδιασμού μας να μην κάνουμε το ένα και να πέφτει το άλλο πάνω σε αυτό. Τι εννοώ? Ξέρετε ότι τα ΒΑ είναι συνεχιζόμενα. Ξεκινήσαμε τότε από τον Παλουγανά, στο ΕΣΠΑ είναι συνεχιζόμενα, οπότε θα προχωρήσουμε τη βιώσιμη αστική ανάπλαση που είναι τα ΒΑ. Ταυτόχρονα προχωράμε και το θέμα του ανοιχτού κέντρου εμπορίου, που ξέρετε ότι έχει και περιλαμβάνει κάποιες γειτονιές στο κέντρο. Και εκτός από αυτό είμαστε στο δεύτερο στάδιο αυτή τη στιγμή διαβούλευσης με τα ΣΒΑΚ. Είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, το οποίο θα έχει και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πολλές διαβάσεις και πεζοδρομήσεις και για συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα, σε συνάρτηση βέβαια και σύνδεση όλα αυτά με τις θέσεις πάρκινγκ που έχουμε ήδη διασφαλίσει και συνεχίζουμε να ψάχνουμε για να διασφαλίσουμε περισσότερες. Είναι δηλαδή σε όλο αυτό το πλαίσιο που έχουμε πει από την αρχή ότι θέλουμε να αλλάξουμε την πόλη και να κάνουμε αν θέλετε, την ζωή των συμπολιτών μας μέσα στην πόλη όσο γίνεται ακόμα πιο καλή και πιο βιώσιμη.